Οι νοτιάδες ανέβασαν τις θερμοκρασίες στο νησί μας, θυμίζοντας καλοκαίρι, ενώ σε ορισμένες περιοχές ο υδράργυρος καρφάλωσε μέχρι και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Τέλεια, παιδιά, δεν υπάρχει. Ωραίτερο πράγμα δεν υπάρχει, απόλαυση. Μέχρι το Δεκέμβριο, όποτε κάνει καλό καιρό, εγώ θα είμαι στη θάλασσα. Αποφασισμένη. Ναι. Λάβει η θάλασσα, επιβάλλεται ένα τελευταίο μπάνιο. Είναι το τελευταίο σας, έχετε αποφασίσει. Θα προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε κάθε Σαββατοκύριακο που έχει έτσι ηλιοφάνεια και καλό καιρό για να κάνουμε μια βουτιά στη θάλασσα. Έχω έρθει από τη Γαλλία, είναι η πρώτη μου φορά. Μου αρέσει η παραλία, μου αρέσει ο κόσμος. Μου άρεσε πάρα πολύ το Ελαφωνήσι. Ήρθαμε για 10 μέρες και μας αρέσει πάρα πολύ εδώ πέρα. Μας αρέσει το νησί, η παραλία. Είναι πάρα πολύ φιλικοί οι άνθρωποι. Μας αρέσουν οι θάλασσες, μας αρέσει ο κόσμος. Μας αρέσουν όλα. Ναι, θα επιστρέψουμε. Θα έρθουμε ξανά του χρόνου τον Οκτώβριο. Λουόμενοι απόλαυσαν δροσερές και χαλαρές στιγμές και όπως λένε, οι καλοκαιρινές διακοπές τους αναζωογόνησαν και αφού γέμισαν τις μπαταρίες τους, επιστρέφουν στην εργασία τους και σε δύσκολη καθημερινότητά τους. Συμφωνώ, όλοι αυτό το θέλουμε. Αν ήταν δυνατόν να τέγγει μέχρι τα Χριστούγεννα. Η θάλασσα είναι ό,τι καλύτερο. Ξεφεύγουμε, ξεφορτώνουμε λίγο από όλα τα προβλήματα της καθημερινότητας και μετά ξαναμπαίνουμε στους ίδιους ρυθμούς. Μένω στις Γούβες εδώ και περίπου ένα χρόνο, δουλεύω εδώ. Είναι το καλύτερο μέρος για να κάνει κανείς διακοπές, αλλά και για να δουλέψει και για να ζήσει γενικά. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι άνθρωποι, μου αρέσει το νησί. Υπάρχουν πολλές επιλογές στο νησί και είναι ωραίο να είσαι εδώ. Όμορφες στιγμές όταν είχε πολλή δουλειά. Ήταν όμορφες στιγμές. Εκεί το χειμώνα κάπου θα βάλω την καντίνα πάλι, να βγάζουμε τα προς το ζήν. Κρατούν φυλαχτό τις όμορφες στιγμές που έζησαν το καλοκαίρι και ποντάρουν στο καλό σκηνικό του καιρού το επόμενο χρονικό διάστημα ώστε να συνεχίσουν όπως λένε τις βουτιές σε κοντινές παραλίες.